στο σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν κατά βάση. Μπορεί να μην ψηφίσουν, αλλά. Και αυτό μας κάνει κακή εντύπωση, να σας το πω ειλικρινά. Γιατί αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί και σε λάθος συμπεράσματα. Αυτό συνέβη και στην ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου. Αυτό δεν... Μιλάμε δεν τώρα ξέρω, για ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δύο κόμματα... Καλά, δύο... εντάξει. Δεν θέλω, η αφετηρία είναι τελείως διαφορετική. Να συγκρίνω το ένα κόμμα με το άλλο, δεν έχει καμία σχέση. Κατσίνη. Όμως, διαπιστώνουμε αυτό. Πείτε μας για ποιο λόγο είσαστε αντίθετοι. Θα σας το πω όσο γίνεται πιο σύντομα. Το σύμφωνο συμβίωσης το οποίο ήρθε στη Βουλή και θα έρθει και προς ψήφιση, δεν ξέρω πότε θα έρθει, συζητιέται πάντως, κατά τη γνώμη μας είναι ένα ακόμη βήμα μετά το σύμφωνο συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια που προηγήθηκε το 8, ένα ακόμη βήμα στο να πάμε σε οικογένειες ομοφύλων, οι οποίες οικογένειες ομοφύλων θα έχουν το δικαίωμα και της ανατροφής παιδιών. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο. Προσέξτε, και το αυτό είπε δεν ο κύριος υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ανατροφής δεν υπήρχε είπε. Ούτε ανατροφής το 2000. Δεν είπατε. Ορίστε. Ανατροφής είπατε. Ανατροφής παιδιών. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και το 2008. Τα ίδια μας λέγανε τότε, όταν είχαμε πει ότι το σύμφωνο συμβίωσης των ετερόφυλων θα οδηγήσει στο σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων και μετά με τη σειρά του. Έτσι θα είναι, είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, για μας η οικογένεια δεν είναι μια ατομική επιλογή. Είναι μια κοινωνική σχέση. Και οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν μαζί και να δημιουργήσουν αυτή την οικογένεια, κάνοντας αυτή τη συνειδητή επιλογή, το κάνουν και για να αποκτήσουν παιδιά, όσοι μπορέσουν βέβαια, και να τα μεγαλώσουν, να τα αναθρέψουν. Αυτός είναι ο σκοπός της οικογένειας. Από εκεί και πέρα, κανείς νομίζω δεν εμποδίζει δύο ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα με το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και έχουμε υπερασπιστεί τέτοιους ανθρώπους όταν τους επιτίθενται ή όταν τους κατηγορούν. Μακριά από μας τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα θεσμοθετήσουμε οικογένειες οι οποίες θα έχουν ως πατρικό ή ως μητρικό πρότυπο τι. Μπορούμε να αναλογιστούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί στα παιδιά που θα μεγαλώνουν σε μια τέτοια οικογένεια. Και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας κριτήριο προοδευτικότητας, πολύ περισσότερο από μια κυβέρνηση και από κόμματα που τσάκισαν και συνεχίζουν να τσακίζουν τον ελληνικό λαό με τα μέτρα που παίρνουν, να θεωρούν είναι ότι αυτό τους δίνει. Πάντως, αυτό τους δίνει. Κύριε Δελή, κοιτάξτε, μπορούν να γίνουν να οι απαραίτητες. Ίδια δικαιώματα μπορούν να γίνουν. Μπορούν από να γίνουν, τα φορολογικά μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Μπορούν να έχουν. Καταρχήν για ποια δικαιώματα μιλάμε εδώ. Τσακίζονται όλα τα δικαιώματα. Μιλάμε για συνταξιοδοτικά, μιλάμε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απαντήσατε. Υπάρχει στον δρόμο του Γιάννη Τίτλου. Λοιπόν, κύριε Δελή, να ξεκινήσουμε από εσά σήμερα.